Hello, Dimitris. Hello, Yorgos. Welcome. Hello again. First of all, I want to learn who is Dimitris. Θέλει να ξέρει λίγα πράγματα για σένα. Ποιος είσαι. Έχω γεννηθεί πριν 66 χρόνια σε ένα μικρό χωριό στην Ελλάδα, κοντά στην αρχαία Ολυμπία. He was born 66 years ago in a small village in Greece near ancient Olympia. Τέλειωσα εκεί το δημοτικό στο χωριό. Μέχρι τα 12 μου χρόνια δεν είχα βγει έξω από τα σύνορα του χωριού. He finished elementary school there. Till he was 12, he hadn't gone outside his village. Όταν τέλειωσα το δημοτικό πήγα στο γυμνάσιο, στην κοντινή Κωμόπολη, όπου και έμενα εκεί. He went high school in the near town and he lived there. Και όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, ανέβηκα στην Αθήνα για να σπουδάσω. And then he went to Athens to study. To study. Σπούδασα αρχικά θέατρο και παράλληλα και στη συνέχεια κινηματογράφο. Theater and then cinema. Dimitris is only director or try some acting actors. Έχεις σκηνοθετήσει μόνο ή έχεις παίξει, έχεις δουλέψει και ως ηθοποιός. Αρχικά στο ξεκίνημα έπαιξα σαν ηθοποιός στο θέατρο και στον κινηματογράφο, αλλά πάρα πολύ σύντομα αποφάσισα ότι ήθελα να είμαι πίσω από την κάμερα. At first he worked as an actor in theater and in cinema, but really fast he knew that he wanted to be behind the camera as a director. Και δούλεψα το πρώτο διάστημα βοηθός σκηνοθέτη και σεναριογράφος και συνσεναριογράφος. He worked at first as an assistant director and a screenwriter. Και από το 1983 και μετά άρχισα να σκηνοθετώ και ο ίδιος κυρίως ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση. And since 1983 he started directing mainly documentaries for television. Το 1987 έκανα την πρώτη μου μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας, η οποία είχε μια πάρα πολύ καλή υποδοχή. Παίχτηκε και στο πολύ μεγάλο τότε φεστιβάλ του Oberhausen της Γερμανίας. In 1987 he directed his first short fiction film, which was very well received. It was screened in many important festivals, among them the festival of Oberhausen in Germany, that was one of the most important of the days. Και στη συνέχεια το 1990 έκανα την πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία, το Ψήλο, η οποία προβλήθηκε και σήμερα εδώ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Universal, και χάρηκα πάρα πολύ βεβαίως γι' αυτό, γιατί είχε μια πολύ καλή υποδοχή και αγάπη από τον κόσμο. And in 1990 he directed his first feature film, The Flea, that was screened today for the Universal Kids Festival. A fact that made him very happy because it was well received by the people that saw it here. Γενικά αυτή η ταινία, ο Ψήλος, είχε μια εξαιρετική πορεία σε όλο τον κόσμο. Πήρε πολλά διεθνή βραβεία σε μεγάλα παιδικά φεστιβάλ, όπως στο Βερολίνο, στο Σικάγο και σε άλλα φεστιβάλ. Αγοράστηκε από πολλές χώρες και διανεμήθηκε τόσο για τις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και για τις τηλεοράσεις. This film, The Flea, had a great success. It won important prizes in festivals like Berlin
and was distributed for television and cinema in many countries of the world. Και αυτή η ταινία ακριβώς και η επαφή που είχα με τον παιδικό κινηματογράφο διεθνώς με οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσω και στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε μέχρι τότε, ένα διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και νέους. And due to this film and the connections that he made with the world of cinema for children, made him to create a festival for children and young people in Greece. Και έτσι δημιουργήσαμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, στο είδος του, όπου σε λίγο διάστημα, δηλαδή από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται η 22η διοργάνωση. So the Olympia Film Festival for Children and Young People was created this year, which is one of the most important festivals of its kind in the world. This year, the next month, from November 30 to December 7, the 22nd edition will be held in Greece. What's your new plan, new project? Τι ετοιμάζεις για το προσεχές μέλλον? Όλα αυτά τα χρόνια έχω δώσει πάρα πολύ χρόνο στην ανάπτυξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, το οποίο έχει πάρα πολύ δουλειά από την άποψη ότι εκτός της προετοιμασίας του φεστιβάλ και των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί όλο τον χρόνο, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε πάρα πολλά καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Festival, the preparation of the festival, it's a job that consumes most of his time. He gives all of his time for the expansion of the festival and the production of educational programs concerning cinema. Φυσικά δεν σταμάτησα όλα αυτά τα χρόνια να γράφω και να οργανώνω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, το 2013 κυκλοφόρησε ένα μυθιστόρημά μου για εφήβους με τίτλο «Η μουσική που σταμάτησε τον Πετροπόλεμο», το οποίο είχε μεγάλη, ας πούμε, επιτυχία και έχει διασκευαστεί για το θέατρο και και η παράσταση, τα τρεις συνεχείς θεατρικές σεζόν παίζεται στην Αθήνα, απευθυνόμενη κυρίως στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, με πολύ μεγάλη επιτυχία. He hasn't stopped his creative efforts. In 2013, a book of his was published, which was adapted for theater, and this play is given in Athens for the last 3 years, and it will continue. Και αυτό θέλω να το κάνω και ταινία. And he plans to make a movie based on this book that he has already written. Δεν βλέπω ότι μέσα στο 2020 μπορεί να έχει ολοκληρωθεί αυτή η ταινία, αλλά ελπίζω ότι θα γυριστεί και θα ετοιμαστεί μέσα στο 2021. He isn't planning to shoot next year in 2020, but he hopes that next year, 2021, he will be able to be shooting this film. I was watching your film. I am saying you are like national life and children. Mm-hmm.
Why? Why children? Why national village life? Βλέποντας την ταινία σου, του έκανε εντύπωση η επιλογή του ηθογραφικού περιεχομένου, ας πούμε, και σε συνδυασμό με την παιδική παρουσία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να διαλέξει ένα τέτοιο θέμα? Ναι, μερικές φορές το θέμα δεν το διαλέγεις, αλλά σε διαλέγει. Sometimes the subject of your film is not chosen by you, but the subject itself choose you. Είχα γενικά στο μυαλό μου να κάνω μια ταινία που να δείχνει ότι τελικά οι ενήλικες πιέζουν τα παιδιά τους και ενώ θεωρητικά ενδιαφέρονται για την πρόοδό τους, στην ουσία θέλουν να τα κάνουν φωτοτυπίες του εαυτού τους. He had in mind that many times children, parents put pressure on their children and even if they want to, for them to be successful or do something good, in fact they just want of them to be photocopies of themselves. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι πάρα πολλές φορές οι γονείς, οι δάσκαλοι, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει έτοιμα κουτάκια μέσα στα οποία απαιτούν να κινηθούν τα παιδιά. And many times teachers, parents want to for themselves to choose for the children's sakes. They have already prepared their lives, the children's lives. Έχοντας λοιπόν την άποψη ότι για να πάμε προς το μέλλον πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να περπατάνε σε απάτητους δρόμους, πρέπει να τους δίνουμε την ελευθερία να το κάνουν αυτό. And because he thinks that to go to, towards the future, we must let children walk their own paths that haven't been walked yet, we must let them do this. Ένα τέτοιο σχήμα λοιπόν είχα στο μυαλό μου αυτή την εποχή, ένα τέτοιο θέμα ήθελα να κάνω, αλλά ο κινηματογράφος θέλει μια συγκεκριμένη ιστορία και όχι θεωρίες. This was that he had in mind doing this film, and but any film wants a story to include the message what you have in mind. Και έτσι, ενώ είχα πάει και γύριζα ένα ντοκιμαντέρ στην ορεινή Πελοπόννησο, μέσα σε μια ταβέρνα βλέπω έναν πιτσιρικά, ο οποίος δίπλα από κατσαρόλες που βράζανε και από νοτισμένα τζάμια, κάτι έγραφε. Μια πανέμορφη εικόνα. During shooting a documentary film in the mountains of Peloponnese, he saw the image of a boy writing a handwritten newspaper in a tavern, and that image pushed him towards his film. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήταν το κλειδί που μου επέτρεψε με κινηματογραφικό τρόπο να αφηγηθώ αυτά που είχαμε στο μυαλό μου. This image was the key for him to open the door to his story, to tell what he had in mind. Έτσι το θέμα λίγο το ψάχνεις και λίγο σε βρίσκει και το ίδιο. The subject of a film, you look for it, but it looks for you too. Σίγουρα όμως αυτή η συνάντηση για να συμβεί, που είναι ευτυχής, πρέπει για πολύ καιρό να σε παιδεύουν συναισθηματικά και πνευματικά διάφορα πράγματα. But for this meeting to happen, you must struggle with yourself before, so that you meet in real life what you want to make the film.
I have a question. Two questions. I have two questions. Okay. One, you want to remake this movie we saw today? Θα ήθελες να κάνεις μια διαφορετική εκδοχή, ένα remake αυτής της ταινίας σήμερα? Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω ένα remake, εάν μιλού, γιατί αυτό αφορούσε μια πολύ συγκεκριμένη εποχή. Σήμερα θα μιλούσα για εντελώς διαφορετικά πράγματα. He doesn't think that he wants a remake. This film was in these ages. Today he would choose to speak differently and about okay. other things. What do you think about Angelopoulos? Ποια η γνώμη σου για τον Αγγελόπουλο? Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, ο οποίος με επιμονή στο δικό του το προσωπικό όραμα και παρότι τον πρώτο καιρό η υποδοχή του κοινού δεν ήταν καλή στις ταινίες του, θεωρούσαν τα πλάνα του αργά, θεωρούσαν ότι χρησιμοποιεί γενικά πλάνα και δεν πλησιάζει τα πρόσωπα. Αυτός είχε πολύ συγκεκριμένο όραμα και κατά τη γνώμη μου είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το διεθνή κινηματογράφο. He thinks very highly of him. He's a director that insisted in his own personal vision about cinema, although he was not so well received at the start. Most of the people, audience and professionals, thought his cinema was slow. His He tried long shots and not ever focusing on faces. Είχε ο Αγγελόπουλος μια ποιητική ματιά απέναντι στην ιστορία και καθαρά προσωπική ματιά για την οπτική του πάνω στον κινηματογράφο. But he had a very poetic vision and a very personal one on cinema. And he managed to establish himself as a great director, not only for Greece, but for international cinema, due to his persistence. Thanks for this conversation. Welcome. We are waiting your new project. Περιμένουν κάτι καινούργιο από σένα, περιμένουν την επόμενη δουλειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα να απευθυνθώ στο πολύ αγαπημένο για μένα κοινό, στους Τούρκους θεατές του καναλιού. Thank you. It was a great honor. Thank you for this interview. And he is very happy that he had the opportunity to speak through his movie with a beloved Turkish audience. Thank you.